Οι προοπτικές που ανοίγονται για τους Έλληνες παραγωγούς και το εθνικό εισόδημα συζητήθηκαν εκτενώς στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα αγροδιατροφή, προκλήσεις και προοπτικές που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Τράπεζα Πειραιώς, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Αυτό που θέλουμε συνεχώς και επιδιώκουμε συνεχώς είναι να βελτιώνουμε τις συνθήκες παραγωγής. Να περάσουμε από την παραδοσιακή γεωργία και κτηνοτροφία σε αυτό που ονομάζεται ευφυής γεωργία. Επίσης, πολύ μεγάλη η δραστηριότητα είναι και στον τομέα της τεχνολογίας τροφίμων, όπου δικοί μας καθηγητές αναπτύσσουν, δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέες αγορές. Όπως τονίστηκε, παρά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε η οικονομία της χώρας μας, οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία κατά περίπου 45%, καθώς τα ελληνικά τρόφιμα έχουν πεδίο αναφοράς στο σύνολο της διεθνούς αγοράς. Ένα δυνατό εξωστρεφή αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις του μέλλοντος και στις προοπτικές οι οποίες ανοίγονται στις διεθνείς αγορές. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να πιστέψουμε πραγματικά στην καινοτομία, με αυτοεπίθεση στις δυνάμεις μας. Ήδη έχουμε ανεβάσει τις εξαγωγές τα τελευταία 10 χρόνια περίπου στο 50%, 45% για την ακρίβεια. Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε τρεις παραμέτρους, οι οποίες κατά την άποψή της διαμορφώνουν και συνθήκες υπεραξίας στο αγροδιατροφικό τομέα, ένα τομέα στον οποίο επενδύει και στον οποίο κρατάει ηγέτιδα θέση στην ελληνική αγορά. Αναφέρονται στους κανόνες της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στον αγροδιατροφικό τομέα, παραγωγό, μεταποίηση, συνεταιριστική οργάνωση, ομάδα παραγωγών. Η δεύτερη ενότητα αγκαλιάζει το χώρο της καινοτομίας και της έρευνας, παράμετρος πολύ απαραίτητη γιατί αυτός ο χώρος διαβάζει ουσιαστικά τις μεταβολές που επέρχονται στην καταναλωτική κοινωνία και προσαρμόζεται. Και η τρίτη ενότητα πάνω στην οποία συμπίπτουμε με όλους όσους αγκαλιάζουν αυτόν τον χώρο είναι το στοιχείο της εκπαίδευσης. Με την εταιρεία μας στην εξέλιξη που είναι ο εκπαιδευτικός βραχίωνας, θα λέγαμε, της τράπεζας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική στιγμή που η ελληνική αγροδιατροφή θα πρέπει να αντιμετωπίσει τρία πολύ κρίσιμα ζητήματα: την κλιματική αλλαγή, τις νέες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού, αλλά και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά πιεστικά την Ελλάδα.